Ζάμπολ. Να πούμε ότι οι τέσσερις αναμέτρησης είναι η κύριε Ραχιώτης, ο Ορφανός ο Ιορδάνης και η Γεωργία Ελαζόγκα. Πρώτη επίθεση για τον Εύνικο με την Μίλιτσα η οποία επιχειρεί σου τριών πόντων είναι άστοχη. Rebound από την Γεροστέριου, την Μαριλένα. Θα πρέπει να τις λέμε και με τα μικρά τους για να τις ξεχωρίζετε και εσείς. Χάινς μέσα στη ρακέτα αναγκάζεται να βγει έξω. Γεροστέριου για την Τζόνσον, θα χάσει την κατοχή της μπάλας, το κλέψιμο από την Τζόουνς και τώρα η Κάμπελ θα σταματήσει, θα σουτάρει και θα ευστοχίσει, αυτό είναι το πρώτο καλάθι. 2-0 ο Εύνικος. Πιέζεται η Χάινς, η οποία θα σταματήσει, θα βγάλει έξω στην Γεροστέριου, στο έδαφος η Σιέρα Τζόνσον, θα την βοηθήσει, θα σηκωθεί. Η Jones. Και τώρα θα πάρει και το φάουλ. Είναι δύο βολές. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι από την Κεσέ, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι, της Κεσέ είναι το φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας για να πετύχει το δίποντο. Οπότε στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Ευστοχή η Johnson. Έχει την ευκαιρία και να ισοφαρίσει. Και θα τα καταφέρει λοιπόν. Η καλύτερη σε διάρκεια φέτος παίκτρια του όμιλου της Φέζης Χανίων. Η Σιέρα Τζόνσον. Κάμπελ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα σουτάρει και θα ευστοχίσει 4-2 από το high post. Πετυχαίνει το δεύτερο καλάθι της σήμερα η Κάμπελ. Χάινς προσπαθεί να ελευθερωθεί, κλείνεται, θα περάσει για την άκρη και πάλι στη Χάινς για τρεις πόντους αυτή, θα στοχίσει, προσπαθεί, θα πάρει την κατοχή της μπάλας με αυτοδυσία, η άκρη στην προσπάθειά της να κρατήσει, θα στείλει την μπάλα πάνω στη Χάινς και από εκεί η κατοχή θα περάσει για τον Εύνικο, παρόλα αυτά τα χειροκροτήματα για την προσπάθεια των κοριτσιών της γηπεδού ομάδας. Μίλιτσα, και αυτή νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον Εύνικο. Θα βγάλει σε ένα χώρο που η πολυμένη θα δώσει εκεί που η Jones θα αστοχίσει. Χάινς πρώτη στην μπάλα. Δεν θα βγει ο ευνηδιασμός. Για να δούμε για τρεις η Γεροστέριου. Είναι καλή σουτέρ και τα καταφέρνει και βάζει μπροστά τα Χανιά με 5-2. Με 5-4 διορθώνω. Μίλιτσα θα δώσει για την Jones. Κλείνεται αυτή, υπάρχει νωρίτερα φάουλ, το οποίο θα κερδίσει η Jones. Φάουλ της Γεροστέριου, πρώτο και για τα Χανιά. Σκριν για να πάει μπάλα, σε πιάνε τελικά την Jones. Αυτή για τη Μίλιτσα, Μίλιτσα βρίσκει ένα διάδρομο. Διαμαρτυρίες για βήματα, κακό το σούτ από την πολυμένη, rebound από την Χάινς, από τις διαμαρτυρίες του κόσμου ο οποίος βρίσκεται κάτω ακριβώς από μας, εδώ είναι οι κερκίδες. Ωραίος ο συνδυασμός των κοριτσιών, η ασίστ της άκρη για τη Σιέρα Τζόνσον και τα Χανιά 7-4 μπροστά. Τζόνς κλείνεται, θα σουτάρει με καμπύλη, θα στοχίσει το rebound από την Χριστιάνα Γεροστέριου. Πολυμένοι νέους διαμαρτυρίες για φάουλ πάνω στην Άκλ, η οποία κράτησε την κατοχή παρόλα αυτά. Και τώρα στη Χάινς από τη γωνία. Θα δοκιμάσει το σου, την εύστοχη. 9-4 για τα Χανιά, τα οποία με αυτό το σερί στέλνει τη διαφορά στο συν 5. Μίλιτσα πέρασε ωραία κάτω το καλάθι, 9-6. Και αυτό είναι το πρώτο καλάθι για τον Εύνικο, για παίκτρια εκτός της Κάμπελ. Γεροστέριου στην άκρη, με την πολυμένη κοντά της. Θέλει να γυρίσει, ασίστ για την Χάινς, θα ευστοχίσει 11-6. Με τη Χάινς να φτάνει στους 4 πόντους, όσο έχει και η Σιέρα Τζόνσον. 3 έχει η Γεροστέριου η Χριστιάνα. Και τα Χανιά μπροστά με 11-6.
κλείνεται, θα σουτάρει, θα τα καταφέρει τελικά. Ο έκτος πόντος για την Κάμπελ, ο 8ος για τον Εύνικο. Έντεκα-8 λοιπόν. Σιέρα Τζόνσον θα πάρει το φάουλ. Και δύο βολές λοιπόν για την Σιέρα Τζόνσον. Θα ευτοχίσει. Δεκατρία-8. Ξανά στο συμπέντε τα Χανιά. Με την Σιέρα Τζόνσον αυτά είναι τους 6 πόντους, όσους έχει και η Κάμπελ για την ομάδα του Εύνικου. Κάτω από το καλάθι θα περάσει, θα στοχίσει. Δεν τα κατάφερε και σε. Και τώρα με την Χάιντς ξεκίνεται στον ευνηδιασμό. Τζόνσον θα σουτάρει, θα στοχίσει. 15-8 για τα Χανιά, τα οποία στέλνει διαφορά στο σύν 7. Για πρώτη φορά σήμερα. Μίλιτσα το κλέψιμο, δεν θα ολοκληρωθεί από την άκλη, η οποία έκανε την προσπάθεια. Για τρεις από την Κάμπελ, εύστοχο. 15-8, 11 με το τρίποντο αυτό, με 9 πόντους από την Κάμπελ, η οποία μοιάζει ασταμάτητη, η Destiny Κάμπελ. Γεροστέριου. Χάινς ψάχνει χώρο, θα βρει ένα διάδρομο, κλείστηκε. Έξω για την άκρη για τρεις και η άκρη φτωχή. 18-11, ένα επιθετικό κρεσέντο από τις δύο ομάδες. Και διαφορά ξανά στους 7. Η άκρη, η οποία είναι σε όλες τις φάσεις μέσα, προσπαθεί να κλέψει όποια μπάλα κυκλοφορεί στο πεδίο δράστης. Άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε χωρίς. Λοιπόν, αλλαγές με την Κεσέ να παραχωρεί τη θέση της στην Εμμανουηλίδου, ναι. 4-43 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Μίλιτσα με στη ρακέτα θέλει να παίξει με την Κάμπελ, θα στοχίσει, με την Τζόνς, συγγνώμη, θα στοχίσει αυτή. Άστοχη σήμερα η Τζόνς. Γεροστέριου κλείστηκε γρήγορα από την Κάμπελ, εδώ θα χάσει η κατοχή της μπάλας. Υπάρχει νωρίτερα όμως σφύριγμα. Στα 14 δευτερόλεπτα, καθώς βρήκε στα πόδια η μπάλα. Στα 14 δευτερόλεπτα λοιπόν, για να ολοκληρωθεί η επίθεση για την ομάδα των Χανίων. Τζόνσον στην επαναφορά για την Χάινς. Μανουηλίδη, η οποία πήγε πάνω στη Χάινς κατευθείαν, θα σουτάρει αυτή. Είναι εύστοχη, είναι για 3 πόντους. 21-11 για πρώτη φορά στο συν 10 τα Χανιά. 4-11 πριν το φινάλε. Με την Χάινς να φτάνει τους 7 πόντους. Τζόνσον θα θέλησε να περάσει την μπάλα στην Χάινς. Υπάρχει φάουλ λογικά της Εμμανουηλίδου. Ναι, της Εμμανουηλίδου, σύμφωνα με την διαιτητή, την Γεωργία Τιλαζόγκα, την Κοζανίτισσα, ρέφερι. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ. Φαίνεται να έχει ένα μικρό τραυματισμό από την προηγούμενη φάση η Εμμανουηλίδου. Το τσέκα από τον ρέφερι θα την βγάλει εκτός, μάλιστα
λογικά έχει ματώσει κάτι στα χείλια της, ενδεχομένως από την προηγούμενη σύγκρουση. Οπότε αναγκαστική αυτή η αλλαγή θα μπορούσα να πούμε για μέχρι να ξεπλύνει και να βάλει λίγο πάγο. Πέρασε η Ναυροζίδου, η Χριστίνα. Τζόνσον με 12 δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεσή της η ομάδα των Χανίων. Άκλ αφήνει για τη Χάινς. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. 5, 4, 3 δευτερόλεπτα, 2. Έξω η μπάλα. Χριστιάνα Γεροστέργιου θα στάρει εντός χρόνου, αλλά άστοχο το σουτ. Και τώρα ξεκίνεται πάλι Κάμπελ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ζήτησαν επιθετικό πάνω στη Μαριλένα Γεροστέργιου. Αμυντικό χρεώθηκε. Δεύτερο ομαδικό για τα Χανιά. Το 21-11 παραμένει. Με 19 δευτερόλεπτα ακόμα Μίλιτσα. Για την πολυμένη. Πέρασε αυτή την μπαλά. Και θα η πρώτη σκόρερ του αγώνα. Η Κάμπελ θα ευστοχίσει για να φτάσει τους 11 πόντους. Η πρώτη παίκτρια φτάνει σε διψήφιο. 21-13. Από πολύ μακριά, ευστοχή η Μαριλένα Γεροστέργιου. Μια τρίποντη βόμβα και τα Χανιά στο συν 11, 24-13. Πολύ καλό παιχνίδι επιθετικά από την ομάδα των Χανίων, η οποία έχει σημειώσει ήδη 24 πόντους. Τώρα η Άκλο, ωραία σταυρωτή τρίπλα, βρίσκει το διάδρομο, καλάθι και φάουλ. 26-13, double score. 2-33. Και time out. Time out λοιπόν, με το σκορ να βρίσκεται στο 26-13. Και βλέπετε και τον πίνακα, όπου έχουμε πρώτη σκόρερ με το νούμερο 23, την Κάμπελ με 11 πόντους. Βλέπετε και τα φάουλ, ενώ για την ομάδα του ΑΧ έχουμε με 8 την Σιέρα Τζόνσον, με 7 την Χάινς. Όλα αυτά και ενώ θέλουμε 20 δευτερά για να ολοκληρωθεί το time out. Να πούμε ότι όσο αφορά τα στατιστικά τουλάχιστον, τα Χανιά έχουν 4-4 βολές για την ώρα. 4 στα 4 δίποντα και 3 στα 5 τρίποντα. Φτάρνουν πάρα πολύ καλά στην αντίπερα όχθη για τον Εύνικο. 5 στα 9 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. Αυτός είναι ο απολογισμός στα Χανιά, τα οποία έχουν μαζέψει 7 συνολικά rebound. Μόλις 1 για την ομάδα του Εύνικου. Η Κάμπελ, η οποία έχει 4 στα 4 δίποντα και 1 στο 1 τρίποντο μέχρι τώρα, άχαστη. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον goal foul, το οποίο κέρδισε νωρίτερα η Άκλη, το 26-13, γίνεται 27-13. Πολυμένη, ψάχνει χώρο, δεν θα το δώσουνε. Παίκυρες του ΟΑΚ. Εκπληκτικό κόψιμο από τη Σιέρα Τζόνσον, η οποία εκεί ακολούθησε τη φάση να... Πολύ όμορφο highlight μας προσέφερε. Κάμπελ πιέζεται βήματα. Από την πίεση της Σιέρα Τζόνσον η Κάμπελ μετακίνηση σταθερό.
πίεση σε όλο το γήπεδο τώρα. Με την Ναυροζίδου να πιέζει την Γεροστέριου, η οποία θα βρει βοήθεια στο πρόσωπο της Άκλη. Τζόνσον θέλει να παίξει το μισμάτς εδώ πέρα το οποίο υπάρχει της Χάινς. Έρχεται γρήγορα για βοήθεια. Λειτουργήσε το Dab Team. Τζόνσον, 5 δευτερόλεπτα. Θα σουτάρει με καμπύλη, θα στοχίσει. Rebound από την Κάμπελ. Κολλημένη. Κρατάει την κατοχή, αφήνει για την Εμμανουηλίδου. Εμμανουηλίδου πιέζεται από τη Χάινς. Ναυροζίδου στέκεται, δίστασε. Η μπάλα μέσα στη ρακέτα πάλι, το Dab Team. Ναυροζίδου ψάχνει χώρο για το σουτ. Δεν το βρίσκει. Εμμανουηλίδου στα 2 δευτερόλεπτα από μακριά τελείωνε ο χρόνος. Χάινς, η κατοχή είναι για τον Εύνικο. Με 14 δευτερόλεπτα πλέον. Στην κατοχή της φιλοξενούμενης ομάδας. Από αυτή τη μονομαχία δεν μπόρεσε η Χάινς. Κολλημένη για 3. Θα στοχίσει το rebound ψηλά από την Τζόνσον. Έχει κυριαρχήσει τα rebound η ομάδα του όμιλου της Περισκανίων. Και χάρη σε αυτά έχει καταφέρει να χτίσει μια διαφορά 14 πόντων. Για 3 μέσα. 30-13 από την Γεροστέριου. Η διαφορά ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Στους 17. Κακό σουτ. Κάμπελ το rebound. Κλέψιμο από την Άκλη. Σας το λέγαμε και νωρίτερα. Βγαίνει στον ευνηδιασμό. Αριστερό lay-up. 32-13. Τα Χανιά ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι. Και με την πολύ καλή άμυνα, με την πολύ μεγάλη ευστοχία την οποία έχουν σήμερα. Κάτι που δεν είχαν στο πρώτο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, ήταν γίνει στο κλειστό του κλάδι σου. Τότε που είχαν πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Αυτά τα έφυσαν πίσω τους βέβαια από τότε. Αλλαγές με την, θα δώσει ανάσες βέβαια στην Κάμπελ, η οποία σύγησε είναι η αλήθεια μετά το εκπληκτικό της ξεκίνημα στο πρώτο μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Και τώρα η Κάμπελ δεν θα πετύχει ακόμα τον πρώτο της πόντο σήμερα, πολύ άστοχη. Κάμπελ, η οποία, να και το αναφέρουμε, η Κάμπελ, η Τζόνς, συγγνώμη, έχει 0-3 προσπάθειες για δίποντο. Μία στις δύο βολές, αυτό είναι ο πρώτος πόντος για την Κάμπελ. Και αλλαγή με την Κεσένα επιστρέφει στη θέση της Λαμπρινής Πολυμένη. 32-14. Πίεση. Jones θέλησε να υποδεχτεί ωραία την μπάλα, πήρε το φάουλ. Είναι πέμπτο μαδικό, οπότε πάμε για βολές. Είναι βολές, είναι πέμπτο ομαδικό. Αυτό κοιτάνε τώρα, μια... Δεν το πήραν χαμπάρι άμεσα. Κοίταξαν και τον πίνακα και οι τρεις διαιτές σχεδόν ταυτόχρονα. Σιέρα Τζόνσον έχει την ευκαιρία, αν ευστοχίσει και στις δύο βολές, να είναι η πρώτη παίκτρια από τα Χανιά που θα φτάσει σε διψήφιο. Ευστοχή λοιπόν και στις 2 φτάνει τους 10 πόντους. 34-14 τα Χανιά στο συν 20. Από την γωνία εύστοχη η Κάμπελ και η Τζόνς. Άκλη θέλει να κάνει το coast to coast, θα το χύσει, τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο. 34-16, με διαφορά να φτάνει ακόμη και τους 20. Ένα καλάθι από την Τζόνς όμως, μείωσε στους 18. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες με το σκορ στο 34-16 υπέρ των Χανίων. Ξεκίνημα δεύτερο δεκαλέπτου με την Άκλη να βγάζει για τη Χάινς ξανά. Άκλη, Χάινς, Γεροστέριου, Μαριλένα που δίνει για την Τζόνσον και Γεροστέριου Χριστιάνα. Είναι η πρώτη πεντάδα του coach Κεραμιδά. 4 δευτερόλεπτα κλείστηκε. Άστοχο το σούτ υπό την πίεση και του χρόνου από την ομάδα του ΑΧ. Και τώρα η Εμμανουηλίδου, η οποία γρήγορα θέλει να αυξήσει το ρυθμό
για τον Εύνικο. Εδώ μάχες, η μπάλα, η κατοχή θα χαθεί, θα περάσει για τα Χανιά. Για τον ΟΑΧ, που εξακολουθεί να παίζει καλές άμυνες. Στην οργάνωση, αυτή τη φορά ποιος, τίποτα, πέρασαν την μπάλα στο μισογήπεδο και μπάλα στα χέρια της Άκλη για μία ακόμα φορά. Κυκλοφορία της μπάλας, με την Χάινς να αλλάζει πλευρά, έχει απέναντί της τη Ζουρνή, η οποία πέρασε και αυτή, η Λουκία Ζουρνή. Και ένα ακόμη καλάθι για τα Χανιά, τα οποία πραγματικά σήμερα μοιάζουν ασταμάτητα, 37-16. Μάχες και τελικά έχουμε τζάμπολ. Ένα ακόμη λοιπόν τρίποντο για την ομάδα των Χανίων. Η Γεροστέργιο Χριστιανά, η οποία με 3 στα 5 τρίποντα πλέον φτάνει τους 9 πόντους. Ενώ φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός. Ας ελπίσω ότι δεν είναι τόσο σοβαρός, έτρεξε ανάμεσα. Πρέπει να είναι η Άκλη στο έδαφος. Η Άκλη, ναι, όντως. Θα σηκωθεί και θα εισπράξει και το χειροκρότημα. Η Ρεμπέκα Άκλη, η οποία θα περάσει βέβαια και στον πάγκο. Αλλαγές και για τον Εύνικο. Με την Μαρία Μίχου να περνάει, ενώ τη θέση της Άκλη για πρώτη φορά σήμερα στο παιχνίδι θα πάρει Σταυρούλια Κόνιαλη. 37-16 λοιπόν, με τη διαφορά στους 21. Και 50 πριν το φινάλε. Με αυτή την διακοπή, ας ελπίσουμε ότι δεν κρύωσαν και τα κορίτσια. Τσεκάρουν και το παρκέ. Λοιπόν, στην επαναφορά με την Μίλιτσα, ο Εύνικος. Εμμανουηλίδου με 13 δευτερόλεπτα ακόμα στην διάθεσή του Εύνικος. Μίλησα στην Εμμανουηλίδα από πολύ μακριά. Ζουρνή. Εδώ είναι διπλή τρίπλα. Όχι, λένε. Τώρα θα του δώσουν βήματα. Με σχετική καθυστέρηση λοιπόν. Χάινς, Γεροστέργιου, πίεση πάλι, Σταυρούλια Κόνιαλη. Χάινς ξανά, Κόνιαλη. Πάλι θα αλλάξει πλευρά η Χάινς, μέσα στη ρακέτα για την Τζόνσον, θα γυρίσει και θα πετύχει το καλάθι. 39-16, τη διαφορά στο σύν 23 πλέον. Με ταμπλό η απάντηση για το 39-18. Καλάθι και από την Κόνιαλη, 41-18. Το επιθετικό κρεσέντο συνεχίζεται εδώ στο ΑΚ Χανίων. Προσποιήθηκε η Ζουρνή. Και το τρίποντο από την Εμμανουηλίδου, 41-21, ξανά στους 20. Γεροστέργιου θέλει να απαντήσει για τρεις, κακό το σούτ, Τζόνσον όμως θα μαζέψει την μπάλα. Τζόνσον θα πετύχει το καλάθι απέναντι στην Μίχου. Ζήτησε και το φάουλ. 43-21. Εμμανουηλίδου, back to back τρίποντο μέσα. 43-24. Με την Εμμανουηλίδου ξαφνικά να έχει 2 στα 2.
Τζόνσον με τη Μίχου. Εδώ υπάρχει φάουλ. Χαμηλά από την Ζουρνή, συγγνώμη. Ζουρνή. Όχι, από τη Μίχου. Από τη Μίχου, σωστά το είδαμε. Αλλαγές με τις Κάμπελ και Τζόνς να επιστρέφουν αφού πήραν ανάσες. Την διαφορά στους 19, 43-24. Και στην επαναφορά η Κόνιαλη. Η άκρα από ό,τι φαίνεται δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον Άρη το Δαμανάκη. Τον φυσικοκαταπληκτή της ομάδας. Στην επαναφορά 14 δευτερόλεπτα. Η Μαριλένα Γεροστέλη θα πάρει το φάουλ. Και τα χειροκροτήματα φυσικά. Θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών η Μαριλένα, η οποία σήμερα έχει 3 πόντους με μία προσπάθεια, ένα σου 3 πόντων, το οποίο ήταν εύστοχο, και για πρώτη φορά θα πάει και στην γραμμή των ελευθέρων βολών για να ευστοχίσει. 44-24 διαφορά ξανά στους 20, μεγαλύτερη ήταν 21 το 37-16 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ευστοχή και στην δεύτερη. 45-24 ξανά στις 21. Εμμανουηλίδου, γρήγορα η Κόνιαλη επάνω της. Μίλιτσα ελευθερώνεται, σουτάρει από μέση απόσταση και φτωχή. 45-26. Το έδαφος η Κόνιαλη, κατοχή για τον Εύνικο. Με αυτό το χαρακτηριστικό χαμόγελο. Ζήτησε το φάουλ, δεν πήρε τίποτα. Κατοχή αλλάζει με την Jones στην επαναφορά. Και την Κόνιαλη πάνω στην Εμμανουηλίδου. Μίλησα, θα πάρει το φάουλ. Δεν μετράει, είναι στο ξεκίνημα της φάσης. Είναι το πρώτο για τα Χανιά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το δεύτερο για την Γεροστέριου, την Χριστιάνα. Στην επαναφορά με τη Μίλιτσα, θέλησε να βρει, δεν τα κατάφερε, την Κάμπελ. Η Άκλη, η οποία επιστρέφει και παίρνει τη θέση της Γεροστέργιου, τα χειροκροτήματα για την Ρεμπέκα Άκλη, η οποία επιστρέφει στο παιχνίδι. Με Άκλη λοιπόν, Χάινς Κόνιαλη, Γεροστέργιου Μαριλένα και Τζόνσον, η πεντάδα των Χανίων. Πολύ ψηλά το rebound, θέλησε με τη μία, δεν τα κατάφερε, νέες μονομαχίες και τελικά το καλάθι. Μετά από ώρα ξεκολλάει από τους 11 πόντους η Κάμπελ, φτάνει τους 13. Κόνιαλη θέλησε να περάσει μια εντυπωσιακή assist, όμως έκανε λάθος. Μίλησα ξανά με την άκλα απέναντί της. Τώρα η μπάλα στη Jones. Jones θέλει να γυρίσει ωραία, θα στοχίσει και πάλι. Rebound από τη Χάινς και στα χέρια της Άκλη για την οργάνωση του παιχνιδιού. 5-36 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Κόνιαλη κλείστηκε, βρήκε τη Γεροστέριου, αυτή για τρεις, το πρώτο της άστοχο σουτ. Και γρήγορα με την Εμμανουηλίδου, η οποία θέλει να τρέξει, πολυμένη για δύο, πατάει, είναι δίποντο, αλλά δύο για δύο πόντους, 45 λοιπόν, 30.
5 και 13, 45-30, διαφορά στους 15 πόντους. Τα Χανιά τα οποία ελέγχουν το παιχνίδι. Έχουν 8-8 βολές, 9 στα 11 δίποντα, ένα τεράστιο ποσοστό ευστοχίας. 6 στα 10 τρίποντα. Στην αντιπερόφη ο Εύνικος, ο οποίος προσπαθεί, έχει 1 στις 2 βολές, 7 στα 14 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα. Χάινς θα αφήσει για την ΑΚ, πιέζεται αυτή, υπάρχει φάουλ της Εμμανουηλίδου, η οποία διαμαρτύρεται. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό για τον Εύνικο. Εμμανουηλίδου, η οποία είναι το δεύτερο προσωπικό της. Λοιπόν, με την Κόνιαλη οργανώνει το παιχνίδι Χάινς. Ψάχνει να βρει τον διάδρομο. Χαμηλά το φάουλ από την πολυμένη. Και επαναφορά από την baseline με 14 δευτερόλεπτα για τον ΟΑΧ. Με την Άκλη μακριά για την Τζόνσον. Γεροστέριου. Αφήνει πάλι στην άκρη με 8 δευτερόλεπτα ακόμα τα Χανιά. Γεροστέργιου χάνει στη γωνία στα 3 δευτερόλεπτα. Θα σουτάρει. Άστοχη. Κόνιαλη προσπαθεί και τελικά η κατοχή είναι για τα Χανιά. Πάλεψε η Σταυρούλα η Κόνιαλη, κέρδισε το χειροκρότημα, πήρε την κατοχή. Ανανεώθηκε ο χρόνος στα 14 δευτερόλεπτα πλέον με το σκορ στο 45-30. Κόνιαλη εδώ, της έφυγε ο έλεγχος μπάλας, πέταξε πάνω στα πόδια της Μίλιτσα την μπάλα για να κρατήσει την κατοχή αφού έχασε την ισορροπία της. Όμως υπάρχει μια επίθεση 5 δευτερολέπτων πλέον. Χάινς θα σουτάρει, θα στοχίσει σίδερο, Μίλιτσα το rebound. Θέλει να ολοκληρώσει μόνη της. Θα χωθεί εκεί. Τελικά θα πάρει φάουλ. Δύο βολές για την Τουέρα Μίλιτσα. Το φάουλ το οποίο χρεώνεται στην Κόνιαλη και είναι το πρώτο της. 45-30, έχει κολλήσει λίγο το σκορ αρκετή ώρα. Θυμίζω τα Χανιά σημείωσαν 34 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Μίλιτσα θα ευστοχίσει. 45-31. Διαφορά από τους 21 έχει πάει στους 14 πλέον και στους 13. Με τον Εύνικο σιγά σιγά να ροκανίζει αυτή τη διαφορά. Χάινς θα κρατήσει την ισορροπία της παρά την πίεση. Τζόνσον, καλή άμυνα από την Τζόνς, η οποία βγήκε πρώτη πάνω στην μπάλα και μένουν 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Γεροστέργιου και πάλι μπροστά από την Τζόνσον, η Τζόνς θα κάνει το κλέψιμο, Μίλιτσα. Μίλιτσα ψάχνει το διάδρομο, κλείστηκε Μανουηλίδου. Σε σετ επίθεση ο Εύνικος. Μανουηλίδου, Τζόνς, αυτή τη φορά είναι εύστοχη. 45-34, διαφορά στους 11 από τους 21. Χάινς από πολύ μακριά, σίδερο, rebound της Άκλη.
για την Τζόνσον. Πάλι για την Άκλ. Βρήκε στα πόδια της. Αλλάζει κατοχή. Λάθη για την ομάδα του Άχαν Ιόνιο, τα οποία έχουν επιτρέψει στον Εύνικο να επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Βρίσκει τον χώρο υπολιμένη, αλλά σταμάτησε η Τζόνσον απέναντί της. Λογικό εκεί να σταματήσει. Ένα ακόμη καλάθι και βέβαια time out από τον coach Κεραμιδά, ο οποίος βλέπει τη διαφορά των 21 πόντων να εξανεμίζεται σιγά σιγά και να κατεβαίνει στους 8. Τρία-0-4 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Εύνικου έχει καταφέρει και έχει ξαναρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο 45-37. Τα Χανιά, τα οποία είχαν ένα προβάδισμα 21 πόντων, 37-16. Από εκεί πέρα όμως, με ένα επιμέρους 21-7 από τον Εύνικο, έχει επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Κόνιαλη. Περι Χάινς. Κλείνεται Άκλη και πάλι Χάινς. Βρίσκει ένα διάδρομο αριστερό, λέει up, άστοχο, rebound από τον Jones υπό τις διαμαρτυρίες για foul από τον κόσμο ο οποίος έχει βρεθεί. Μίλιτσα δοκιμάζει, είναι εύστοχο. Να λοιπόν που ο Εύνικος όχι απλά επιστρέφει για τα καλά. Θέλει διαφορά στο μείον 5. Τζόνσον δεν θα μπει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Το παραδέχεται υποτικά, η Λάμπρη είναι υπολειμένη. Ετοιμάζεται να επιστρέψει Χριστιάνα Γεροστέριου, όπως επίσης ετοιμάζεται να επιστρέψει και Χριστίνα Ναυροζίδου για τον Εύνικο. Ευστοχή Τζόνσον. Τα Χανιά, τα οποία το 6 στα 10 έγινε 6 στα 13 όσον αφορά τα τρίποντα τουλάχιστον. Ευστοχή Σιέρα Τζόνσον, ανάσα για τον όμιλο της Φέρης Χανίων, ο οποίος θέλει διαφορά ξανά στους 7. Εμμανουηλίδου θα περάσει, θα πάρει το φάουλ. Με τα φάουλ τι γίνεται. Τώρα διορθώθηκαν τα φάουλ. 2-5 έγιναν πάλι. Και στην επαναφορά με 17 δευτερόλεπτα ο Εύνικος με το σκορ 47-40. Ένα επιμέρους 13-24 τρέχει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Εύνικου. Προσπαθεί Jones, έβαλε καλά το σώμα της, αστόχησε. Για την Μίλιτσα, για τρεις η Μίλιτσα, άστοχο, μάχες κάτω το rebound, για το rebound και το foul της Εμμανουηλίδου.
Ζητά ένα διαθλητικό. Οι διαμαρτυρίες. Για την ώρα φάουλ απλό. Οι διαμαρτυρίες από τον coach, Γιώργο τον Βελτσίστα. Είναι τρίτο για την Εμμανουηλίδου. Αλλαγές στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Είναι η Μαριλένα Γεροστεριού. Η οποία ευστοχή 48-40. Χτίζουν ξανά τη διαφορά τα Χανιά. Ευστοχή 49-40. Ξανά στο σύν 9. Μίλιτσα αστοχή, πολύ ψηλά, εντυπωσιακά η Τζόουνς. Κάμπελ, Μίλιτσα στο έδαφος. Πραγματικά φοβερές μάχες. Με τέταρτο τώρα ομαδικό στον πίνακα για τα Χανιά. Μίλιτσα θα φτωχεί στην πρώτη βολή, 49-41. Θα φτωχήσει και στην δεύτερη. Αλλαγές. Νάκλη. Το φάουλ το οποίο θα κερδίσει η Γεροστέργη Μαριλένα, η οποία νωρίτερα στη διαφορά ξανά στους 9 για να κατέβει ξανά στους 7 και πάλι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είναι το πρώτο φάουλ αυτό για την Ζουρνή. Ευστοχή και πάλι, 51-42. Ένα και 20 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μίλιτσα πιέζει, Άκλ, Ναυροζίδου. Μπάλα μέσα στη ρακέτα για την Τζόνς, θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Θα φτάσει τους 7 πόντους, 51-44. Και σε η οποία έμεινε πίσω, τώρα επιστρέφει. Γεροστέργιου για 3, κακό σουτ και σε το rebound. Μπαλά έξω για τη Μίλιτσα και από εκεί στη Τζόουνς. Άκλη και πάλι έβαλε τα χέρια της. Μίλιτσα στα 5 δευτερόλεπτα και σε για 3 μέσα, 51-47. Η απόλυτη επιστροφή για τον Εύνικο στο μάτς. Με την Κεσένα ευστοχή σε τρίποντο διαφορά στο μείον 4. Θέλει να απαντήσει κοντό σουτ από την Γεροστέριου. Παλεύει, Χάινς παίρνει την κατοχή. Θα χάσει την μπάλα εκεί τελικά από την Γιουρνή. Κεσέ. Και φάουλ. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για βολές για τον Εύνικο από εδώ και πέρα. Ό,τι έκαναν τα Χανιά στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 34 πόντους, έχει κάνει ο Εύνικος στο δεύτερο, το πρώτο δεκάλεπτο. Συγγνώμη, και έχει κάνει ο Εύνικος, ο οποίος έχει πετύχει 33. Και τους κάνει 34. Ένα ονειρικό δεύτερο δεκάλεπτο για τον Εύνικο. Και 35 τώρα, η διαφορά στο καλάθι. Με ένα επιμέρους 35-17, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
Άκλ στο τέλος του χρόνου άστοχη και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο 51-49. 6-15 το ποσοστό του στα τρίποντα. Είχαν 6-10 κάποια στιγμή. Ακολούθησαν 5 τρίποντα χαμένα. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Τζόνσον προσπαθεί να γυρίσει. Οι διαμαρτυρίες για βήματα από τον Εύνικο. Το φάουλ το πήρε, δηλαδή Τζόνσον. Το πρώτο ομαδικό για τον Εύνικο. Στην επαναφορά και τώρα η Χάινς προσπαθεί. Θα μείνει ο πολύ ωραίο σπάσιμο μέσα και καλάθι. 53-49 με την Χάινς να φτάνει πλέον τους 9 πόντους έχοντας 3-5 δίποντα. Εμμανουηλίδου πέταξε την μπάλα, αστόχησε και πάλι Χάινς. Γεροστέριου την εσωτερική, το καλάθι. Πολύ καλό ξεκίνημα, ένα 4-0 στο δεύτερο μέρος, 55-49, στέλνει διαφορά ξανά στο συνέξι. Πιο συγκεντρωμένα τα Χανιά, στέκεται κοντό το σούτ από την Κάμπελ και πάλι Χάινς, η οποία έχει δώσει πολλή ενέργεια στα Χανιά. Ασίστ για την Τζόνσον, νέο καλάθι, time out άμεσα από τον Εύνικο, αυτό το 6-0. Το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου δίνει αέρα πλέον στην ομάδα των Χανίων, 8 πόντους. 1-1. Εκρηκτικό ξεκίνημα. Λέγαμε για τη Χάινς, η οποία είναι μια παίκτρια που δίνει ενέργεια, έχει δώσει αρκετή ενέργεια στα Χανιά. Πέρα από τους πόντους δηλαδή, τους οποίους έχει προσφέρει. Δίνει ταχύτητα κυρίως. Και ρυθμό, να το πούμε διαφορετικά. ...18 πόντους από την Σιέρα Τζόνσον, η οποία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Άκλ κάποια στιγμή πέρασε εκτός λόγω τραυματισμού και είναι η πολυτιμότερη παίκτρια του παιχνιδιού μέχρι τώρα, με βάση και τα στατιστικά. Ακολουθεί η Χάινς, η οποία μπορεί να έχει πετύχει 9 πόντους, έχει όμως 5 rebound, 8 assist, παρακαλώ, το που λέγαμε νωρίτερα για την ενέργεια και τον ρυθμό τον οποίο δίνει. Τα Χανιά τα οποία γενικά, αν εξαιρέσουμε τον blackout το οποίο πάθανε και το 45-30 και έπειτα. Για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπου επέτρεψαν στον Εύνικο να επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Λοιπόν, επιστροφή στο μάτς με την Εμμανουηλίδου. Για την Μίλιτσα. Jones Μίλιτσα, κρατάνε την κατοχή με την κολλημένη κλέψιμο και η μπάλα κατοχή για τα Χανιά με την Άγκλ, κάτι που ξεσηκώνει και τον κόσμο. Χάινς ζυγίζει τις επιλογές της, βρίσκει πάλι το διάδρομο, πλησιάζει το καλάθι και θα το πετύχει. 59-49, διαφορά ξανά στους 10. Κολλημένη για τρεις, θέλει να απαντήσει, εύστοχη. 59-52, τα κορίτσια έχουν συνδεθεί με το καλάθι και προσφέρουν θέαμα. Δεν είναι και εύκολο να βρεις μάτς κοντά σε 100 πόντους στο ημίχρονο. 51-49 θυμίζω. Δεν μπορεί η Χάινς, παλεύει και παίρνει το rebound, η Άκλη και εκπαιδεύει και το καλάθι. 61-52, Άκλη και Χάινς έχουν πάρει την πακέτα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ κόλλησε στο screen η Γεροστέριου, ελεύθερο σούτ από τη Μίλιτσα, εύστοχο. 61-54. Εδώ λειτουργήσαν όλα άψογα για τον Εύνικο. Άκλ στην Χάινς. Χάινς με την πολυμένη και πάλι θα μπει μέσα από την baseline. Ο τύπος που ακούσα το θόρυβο ήταν
από το χέρι της Χάινς, η οποία δεν ήταν ικανοποιημένη με την δική της ενέργεια. Και τώρα Μανουηλίδου. Μίλιτσα θέλει να ελευθερωθεί. Γεροστέργιο απέναντί της, στο σκρίν από την Jones. Μίλιτσα για τρεις υπολειμμένη, άστοχη αυτή τη φορά, rebound ποιος. Καταλήγει στα χέρια της Johnson. Και από εκεί στην άκρη, η οποία σε οργανωμένη επίθεση πλέον, τα Κανιά. Χάινς σταματάει, παλεύει, φάουλ από τη Χάινς, η οποία ο υπέρμετρος εδώ, ο ενθουσιασμός την οδήγησε σε ένα φάουλ το οποίο είναι το τέταρτο και αυτό είναι πρόβλημα για την ομάδα του ΟΑΧ. Εδώ ο ενθουσιασμός της Χάινς την οδηγεί σε ένα τέταρτο φάουλ και βάζει ένα σοβαρό πρόβλημα στον Κώστα Κεραμιδά. Αχρίαστο θα λέγαμε φάουλ. Καθώς υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα στο παιχνίδι μας. Είναι 54 λοιπόν. Διαφορά στο συν 7 για τα Χανιά. Κόνιαλη, η οποία πήρε τη θέση της Χάινς. Πίεση από την Κεσέ και φάουλ από την Δήμητρα Κεσέ. Είναι το δεύτερο ομαδικό και το δεύτερο προσωπικό. Με 14 δευτερόλεπτα ξανά η επίθεση. Πω, εκπληκτική ασίστ από την Άκλη Τζόνσον, ξεσηκώνει τον κόσμο. Φοβερή ασίστ. 63-54. Από την γωνία, άστοχη rebound η Άκλη. Κάνει τα πάντα η Άκλη. Τα Χανιά τα οποία έχουν ξανά την ευκαιρία να στείλουν διαφορά σε διψήφιο. Κόνιαλη για τρεις, άστοχη. Δεν μπόρεσε η Τζόνσον, rebound από την Κεσέ. Και θέλει να βγάλει γρήγορα την Κάμπελ. Στέκεται, σουτάρει Κάμπελ, ευστοχή. 63-56. Run and gun το παιχνίδι. Ξανά στους 7. Άκλη στην απέναντι πλευρά την αδύναμη. Η Χριστιανά για τη Μαριλένα, αυτή η αστοχή. Rebound από τη Μίλιτσα. Μίλιτσα. Εδώ υπάρχουν βήματα, σωστά βήματα. Αλλάζει το σταθερό στην προσπάθεια να γυρίσει. Και time out. Με το σκορ στο 63-56. 4-56 για το φινάλε. Του τρίτου δεκαλέπτου. Για την ώρα τα Χανιά τα οποία έχουν το απίστευτο ποσοστό 15-15 ελεύθερες βολές. Το απόλυτο. 15-20 δίποντα, 75%, 6-18 τρίποντα. Στην αντίπαρα όχθη 7-8 βολές έχει ο Εύνικος, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε συνολικά 22-23 βολές. Πολύ μεγάλο το ποσοστό. 14-29 δίποντα για τον Εύνικο και 7-14 τρίποντα. Τα rebound έχει ισορροπηθεί λίγο η κατάσταση. Κάτι μεταφράζεται και στο σκορ. 18 για τα Χανιά, αντί 15 για τον Εύνικο. Και στο πρώτο τώρα της ασίς, τα Χανιά έχουν 16, 14 έχει ο Εύνικος. Thank you.
πίεση σε όλο το γήπεδο από τον Εύνικο. 4:55 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Κόνιαλι για την Τζόνσον. Βγήκε γρήγορα, έκανε το κλέψιμο η Γκάμπελ. Και τώρα με την Κεσέ στην οργάνωση του Μιλίου Εύνικος. Ο Κεραμιδάς, ο οποίος έβγαλε και το κουφάν του, οδοστέκεται, αστοχή, δίστασε η Jones. Και τώρα με την άκλη. Κλείστηκε, Γεροστέριου, Κόνιαλι, η ασίστ για την Τζόνσον, εντυπωσιακό όμως και το κόψιμο από την Jones. Μίλιτσα για την Κάμπελ, υπάρχει φάουλ, νωρίτερα χαμηλά, λογικά πάνω στη Μίλιτσα. Φάουλ το οποίο χρεώνεται η Τζόνσον και είναι το δεύτερο. Θυμίζω το μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του Κώστα Κεραμιδά, τα 4 φάουλ της Χάινς. Άστοχο το σουτ, Κόνιαλι. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο σφυρίζεται. Ενώ φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, είναι πεσμένη. Τη βλέπετε, χάρη στον οπερατέρ μας, τον Γιώργο Στεφανιδάκη, στο έδαφος. Η Jones. Έχει πάει ήδη ο Άρης ο Δαμανάκης. Η αλήθεια είχα σε κάποια σύγκρουση λογικά. Είχα το βλέμμα μου στραμμένο αλλού, για να σου πω την αλήθεια. Ελπίζουμε ότι θα είναι ένα μικρό πρόβλημα και θα το ξεπεράσει πολύ γρήγορα. Η πρώτη σκόρερ του Εύνικου σήμερα με 15 πόντους, όσο έχει και η Μίλιτσα. Το υποτικό χειροκρότημα από την κερκίδα. Αλλαγή, αν κατάλαβα καλά, ζήτησε η Μίλιτσα. Λογικό βέβαια. Άκλη ξανά. Κατάει Κόνιαλι. Γεροστέργιου για την Τζόνσον. Ασίστ για την Άκλη. Δεν θα παίρνει το καλά. Θα πάρει το φάουλ από την Αυροζίδου. 3:40. Με τα Χανιά. Να είναι στο συν 7. Και πλέον με εξαίρεση την Καραγιάννη, η οποία δεν έχει αγωνιστεί. Όλη η ομάδα του Εύνικου έχει τουλάχιστον ένα φάουλ. Άκλ στη γραμμή των ελευθερών βολών για το 64-56 και το 65-56. Εξαιρετικό παιχνίδι από την Άκλ σήμερα. Η οποία φτάνει τους 11 πόντους. Αλλά πολύ διάστατη θα την χαρακτηρίζαμε. Κλέψιμο πάνω στην Κάμπελ, η οποία επέστρεψε. Κόνιαλι σηκώνει ψηλά, θα χαθεί η κατοχή της μπάλας για τον Εύνικο, ζητάει επαφή της μύχου η Τζόνσον. Επιστρέφει και Μανουηλίδου στον πάγκο ξανά, η πολυμένη, η οποία δέχεται τις οδηγίες του coach του Εύνικου. 65-56 με την Μανουηλίδου, η οποία πήρε βέβαια αμέσως τα σκύτρα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Παραλίγο το κλέψιμο, κράτησε την κατοχή Μίχου και τώρα το σούτ είναι για 3 από τη Μίλιτσα, η οποία φτάνει για 2, βλέπω είναι χρεωμένο, 65-58 λοιπόν.
Αστέριου. Υπάρχει φάουλ και είναι το πέμπτο ομαδικό. Κάποιες διαμαρτυρίες. Γέρο Στέργιο ευστοχή. Χριστιανά. Μπράβο. 67-58. Μπάουν και πάλι για τα κορίτσια του όμιλου της Φέρης Χανίων υπό το χειροκρότημα του κόσμου. Άκλη για την Κόνιαλη. Προσπαθεί Τζόνσον ομυρικές μάχες. Εδώ με τρεις. Ωραία, αποφεύγει άπαντες και πετυχαίνει το καλάθι. 69-58 από τη σειρά Τζόνσον. Παρά την προσαρμοσμένη άμυνα πάνω της από τον Εύνικο, βρίσκει τον διάδρομο, βρίσκει τον τρόπο και φτάνει τους 22 πόντους στο παιχνίδι. Εμμανουλίδος σκρίνει από την Τζον. Τρυπώνει μέσα, καλή άμυνα. Την ολοκληρώνει άκρη και βγαίνει στον εφηδιασμό με την Γεροστέργιου. Κακό το τελείωμά της. Γρήγορη επιστροφή όμως για τα κορίτσια του Κώστα Κεραμιδά. Μίλιτσα έξω. Καλή άμυνα από την Χριστιάνα του Γεροστέργιου. Εμμανουλίδου άλλαξε με την Τζόν. Ψάχνει το διάδρομο. Χαμηλά το φάουλ, τρίτο ομαδικό. Βολές έχει δώσει, αν είδα καλά, κυρία Λαζόγκα. Ναι. Θεωρούν στην προσπάθεια για στο ξεκίνημα. Όχι χαμηλά, αλλά στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, δύο βολές για την Εμμανουλίδου, η οποία θα πετάξει σκουπίδια την πρώτη. Έχει έξι πρώτη σήμερα. Θα ευστοχίσει όμως την δεύτερη, 69-59, διαφορά στους 10. Άκλη υπό την πίεση του Εμμανουλίδη, που έχει τρία φάουλ, να θυμίσω εγώ. Μπορεί να μας χρειαστεί αυτό. Άστοχο το σουτ. Και τώρα στην επίθεση από τα δεξιά με την Εμμανουλίδου. Άκλη λοιπόν στην επίθεση. Στην αδύναμη πλευρά. Εύστοχη η Σταυρούλα η Κόνιαλη. Και σφύριγμα. Εβδομήντα 72 λοιπόν, 59 με τη Σταυρούλα Κόνιαλη να ευστοχεί από τη γωνία. Τα Χανιά να ελέγχουν ξανά το μάτς παρά το γεγονός ότι έχουν τη Χάιν στον πάγκο καθυλωμένη με τα 4 φάουλ. Εμμανουλίδου σουτ για 3 από την Καραγιάννη, η οποία πέρασε το παιχνίδι. Μαρία Αναστασία Καραγιάννη και 72-62 η απάντηση στο τρίποντο νωρίτερα, τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τα Χανιά τα οποία επέστρεψαν και πάλι με ένα 21-13, με ένα επιμέρους 21-13. Αυτό λέει τώρα η Εμμανουλίδη, γιατί έχω 4 φόλ, τώρα γίνανε 3.
χρεώθηκε στην Ναυροζίδου τελικά και άρα έχει τρία. Το είδε πάντως γάτα για Μανολίδου. Λοιπόν, και ξεκίνημα στο 4ο δεκάλεπτο με τα Χανιά να πρέπει να υπερασπιστούν ένα συν 10. Τον Εύνικο να πρέπει να καλύψει ένα μείον 10, αν θέλετε. Σε ένα άκρος επιθετικό παιχνίδι, για την ώρα τουλάχιστον. Εδώ έχει ζητήσαν βήματα αρχικά, έχει γίνει φάουλ από τον Κεροστέριου, σύμφωνα με την κυρία Λαζόγκα. Είναι το πρώτο ομαδικό. Το φάουλ πάνω στην Jones, η οποία έχει 7 πόντους, είναι το τρίτο για την Γεροστέριου του Χριστιανά. Και στην γραμμή των ελευθερών βολών Jones είναι εύστοχη. 72-63. Με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο γίνεται 72-64. Κονιέλη με την πίεση της Ναυροζίδου. Στον πάγκο για ανάσες τόσο η Κάμπελ όσο και η Μίλιτσα, οι δύο πρώτες σκόρες. Εδώ στα ίσα κόψουν πάνω στο Γεροστέριο από τη Ζόουν. Καραγιάννη δεν έχει πετύχει ένα τρίποντο μέχρι τώρα. Εμμανουηλίδου παίρνει το σκρίν από την Τζόουν, βρίσκει το διάδρομο, η ασίστ, έχει κάνει βήματα. Στο ξεκίνημα ένα βήμα παραπάνω. Μίλιτς ετοιμάζεται να επιστρέψει, η πρώτη σκόρερ σήμερα για τον Εύνικο με 17 πόντους. 9 και 6 για το φινάλε. Άκλη. Γεροστέριου από την Μαριλένα Σιδουτιά να τελειώνει ο χρόνος. Δεν το έχει δει, πήρε το φάουλ όμως. Με ένα ακόμα 8 να απομένει. Και τα χειροκροτήματα. Ανανέωνε το χρόνο στα 14, σωστά. Και μία ακόμη επίθεση για τα Χανιά, τα οποία είναι μπροστά με 8 πόντους, 72-64. Άκη. Γεροστέριου προσποιήθηκε, του πεταχτάρι από τα χέρια πιανού. Δεν βγήκε μπάλα, την κράτησε, όχι τώρα πάτησε η Καραγιάννη. Πολύ κοντά στη φάση, η κυρία Λαζόγκα είχε το οπτικό πεδίο. Νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων για τα Χανιά, τα οποία δεν έχουν πετύχει καλά, εδώ και 1-28 στο δεύτερο, το τέταρτο δεκάλεπτο. Έχουν δεχτεί ένα. Τζόνσον στον Άκλη με την Εμμανουηλίδου, ωραία γύρισε, αστόχησε όμως. Η Εμμανουηλίδου, η οποία έπαιξε την άμυνά της, δεν χρεώθηκε με φάουλ. Έδωσε και την κατοχή στην ομάδα της και οργανώνει και το παιχνίδι. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Κολλημένη. 4 δευτερόλεπτα, 3 από μακριά για 3. Εύστοχη. 72-67. Μία τρίποντη βόμβα από την Κολλημένη. Ένα 5-0. Θέλει τη διαφορά στο μείον 5. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Κόνιαλη στην αδύναμη πλευρά, Άκλης του κοιμάζει για 3, αστοχή, rebound η Χριστιανά Γεροστέριου. Και στα χέρια της Κόνιαλης. Εδώ όμως έχει κάνει βήματα αυτή τη φορά η Μαριλένα Γεροστέριου. Λοιπόν, επιστρέφουν σιγά σιγά τα μεγάλα όπλα. Μπαίνει ξανά στο γήπεδο η Κάμπελ με 15 πόντους σήμερα, η 11 στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά βέβαια σύγχυσε. Και τώρα θα πάρει πάλι στα χέρια της.
με την Γεροστέλη και την Μαριλένα απέναντι της, να παίξει με πλάτη. Έξω και νέο τρίποντα από την απολυμένη, η μπάλα θα καταλήξει σε ποιον, την Εμμανουηλίδου από αυτές τις καραμπόλες. Νέα επίθεση για τον Εύρικο, ο οποίος είναι στο μείον 5. Εδώ έχει κάνει επιθετικό φάουλ με το δεξί χέρι, είναι το τέταρτο για την Εμμανουηλίδου. 4 φάουλ λοιπόν, και αυτό είναι πρόβλημα για τον Εύρικο, όπως πρόβλημα είναι εδώ και αρκετή ώρα τα 4 φάουλ της Χάινς για την ομάδα του Όμιλα της Φέρης Χανίων. Τα Χανιά ψάχνουν ακόμη το πρώτο τους καλάθι στο 4ο δεκάλεπτο, εδώ και 3 λεπτά δεν έχουν καταφέρει να το πετύχουν. Κόνιαλη για την Γεροστέριου για 3, άστοχη. Άστοχη και αυτή τη φορά η ομάδα των Χανίων. Εμμανουηλίδου ανέβασε ταχύτητα για την πολυμένη και από εκεί στην Τζόουν. Από το high post είναι εύστοχη, 72-69. Και ξανά σε απόσταση βολής ο Εύνικος. Κόνιαλη. Άκλη με τον Τζόνσον ελευθερώνεται, δίνει καμπύλη στην μπάλα στο χ. Μάχες, rebound από την Κάμπελ και τώρα η Μίλιτσα. Ήρθε γρήγορα, έκλεψε την μπάλα η Χριστιάνα Γεροστέριου, η οποία βλέποντας ότι δεν έχει άλλες επιλογές πάει σε οργανωμένη επίθεση για τα Χανιά. Τζόνσον μες στη ρακέτα, θα πάρει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι, 2 βολές. Εδώ πέρα είδε το μισμάτς, έβαλε την μπάλα στο ζωγραφιστό η ομάδα του ΑΦ και η Τζόνσον πήρε το φάουλ, όχι το καλάθι. Αλλαγή με τη Χάινς να επιστρέφει και οι διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Εύνικου. Φλερτάρει εδώ με τεχνική ποινή ο coach της ομάδας της Εύνικου. Άστοχη Τζόνσον, 5-55. Το πρώτο καλάθι, 5-55 πριν το τέλος του παιχνιδιού του 4ου δεκαλέπτου, έστω και αν είναι για ένα πόντο. Στέλνει διαφορά στο σύν 4 για την ομάδα του ΑΧ, 73-69. Μίλιτσα. Εδώ υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει χαμηλά φάουλ. Στέκεται και φτωχή σε απόσταση βολής, 73-61. 73-71, συγγνώμη. Να δούμε τι Χάινς, θα πετύχει το καλάθι. Αυτό έλειπα από τα Χανιά. Μίλιτσα κρατάει την κατοχή. Πολυμένη, καλάθι και φάουλ. 4-4 πριν το τέλος. Και έχουμε time out. Το σκορ στο 75-71.
75-73 στο καλάθι διαφορά λοιπόν και το, με τον goal foul. Και μία βολή για την Πολυμένη, η οποία έδωσε πραγματικά φιλή ζωής με αυτό το καλάθι το οποίο πέτυχε. 3-11 το επιμέρου σκορ για τον Εύνικο, ο οποίος από το μείον 10 είναι στο μείον 1. Στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου μείωσε τη διαφορά. Χάινς με την Πολυμένη στέκεται, κακό σουτ. Rebound από την άκρη και καλάθι. 77-74. Η Άκη, η οποία ως από μηχανής θεός εδώ, παίρνει το rebound, πετυχαίνει και το καλάθι και ξανά στο συν 3 τα Χανιά, στο μείον 3 Εύνικος. Κάμπελ, της έφυγε η μπάλα, κλέψιμο από την Γεροστέριου. Κόνιαλη κρατάει και δίνει στην Άκη. Καλή άμυνα των Χανίων. Στον πάγκο του αναπληρωματικού ξανά η Χριστιανά Γεροστέριου. Χάινς με την Πολυμένη, παίρνει το screen, κυκλοφορούν τα Χανιά, ελεύθερο σούτ από την Κόνιαλη, άστοχο, θα προλάβει Τζόνσον, προλαβαίνει, Χάινς, 10 δευτερόλεπτα ακόμα, κλείνεται, καλή άμυνα τη Μανουλίδου, παρά τα 4 φάουλ που έχει, Άκλης στα 4 δευτερόλεπτα με ταμπλό, αστοχή και τώρα λοιπόν Τζόνσον, η Τζόνσον. Μίλιτσα, η Jones από το high post, ευτοχή 77-76. Ένα συναρπαστικό μάτς. Κάνει ξανά με την Πολυμένη και πάλι Johnson στο screen. Κόνιαλη. Κάινς θα δοκιμάσει για 3 από τα 7 μέτρα, υπάρχει foul. Φάουλ από την Πολυμένη, είναι το τέταρτο και για αυτήν. Χάινς, η οποία σήμερα έχει, δεν έχει εκτελέσει βολές. Τώρα θα πάει για πρώτη φορά. Λοιπόν, η Μαριλένα στον πάγκο, η Χριστιανά στην πεντάδα και η Χάινς έτοιμη για βολές. Τρεις βολές για τη Χάινς. Ο οποίος έχει κολλήσει στους 13 πόντους. 78-76. Άστοχη, 78-76 διαφορά στο καλάθι. Σαμπρίνα Νικόλ Χάινς για την τρίτη βολή, εύτοχη, 79-76, 3-15 για το φινάλε. Μίλησα, κλείνεται κλέψιμο από την Άκη, ένα ακόμη. Και φρενάρει και τον ρυθμό, time out ζητάει ο coach του Εύνικου. Κόνιαλη θέλει να περάσει από την εσωτερική, κλείστηκε, Τζόνσον, Σιέρα Τζόνσον και μέσα. 81-76, time out για τον Εύνικο, ιδανικά ολοκλήρωσε πρώτο time out την επίθεση η ομάδα των Χανίων και με την Σιέρα Τζόνσον αυτάνει 25 πόντους, δεν είναι η πρώτη σκόρερ γενικά του παιχνιδιού. Τα Χανιά είναι ξανά στο συν 5.
168 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν πριν το φινάλε των 4 δεκαλέπτων, αν δεν προκύψει κάτι σε παράταση. Με τον Εύνικο να είναι πίσω με 5 πόντους, να έχει την κατοχή της μπάλας. Κολλημένη, Γέννη Μίλιτσα να πάρει μπάλα. Φιλάει Τζόνς για το screen, φάουλ από την άκρη. Τρίτο φάουλ για την άκρη. Τέταρτο για τα Χανιά. Και από εδώ και πέρα στα 5 και οι δύο ομάδες πάνε στην ρώσικη ρουλέτα των Πολών. Με 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Δώρα Μίλιτσα, απολυμμένη, κρατάει, πατάει. Με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν, 81-78. Πετώντας την μπάλα από χαμηλά, η πολυμμένη βρίσκει διαδρόμους και θέλει διαφορά ξανά στους 3. 81-78. Χάινς, κλέψιμο από την Κάμπελ, εντυπωσιακό, κόλλησε την μπάλα στο χέρι της. Και νέα ευκαιρία για τον Εύνικο να πλησιάσει ακόμη περισσότερο, και είναι στο Παρίσι. Με ενδεχόμενη προσπάθεια τριών πολλών. Όπως τώρα το τρίποντο, ναι, αυτό που λέγαμε, 81-81. Από την Μίλιτσα. Φοβερό τρίποντο. Κόνιαλη, 4 δευτερόλεπτα. Χάινς πρέπει να σουτάρει. Με τη λήξη του χρόνου, μέσα! 84-80. Ήταν δίποντο τελικά της νωρίτερα, 84-80 λοιπόν. Άρα στο συν 4 πλέον. Από 4 φάουλ οι ομάδες. 25 πόντους η Ερα Τζόνσον, 18 η Χάινς με το τρίποντο πέτυχε. 15 η Μίλιτσα από την άλλη στην αντίπερα όχθη, 15 η Κάμπελ, 13 η Τζόνς, η οποία μετά το πρώτο πολύ κακό δεκάλεπτο που είχε στο ξεκίνημα, ενώ η πολυμένη με αυτά και με αυτά έφτασε τους 16 και είναι η δεύτερη σκόρερ για τον Εύνικο. Την αφήσαμε στο τέλος για να κάνουμε ειδική μνήμα, διότι τα καλάθια της έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο τον Εύνικο, να παραμένει στο παιχνίδι. 87 δευτερόλεπτα, 84-80. Παραλίγο το κλέψιμο, να το λάθος, δεν θα προλάβει η κατοχή για τα Χανιά. Με τον κόσμο να ξεσηκώνεται στο γήπεδο. 84-80, 81 δευτερόλεπτα κατοχή για τον ΟΑΚ, ο οποίος με δίποντο ή και με τρίποντο παίρνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, αν και στο μπάσκετ ποτέ μιλες ποτέ. Πίεση βέβαια τώρα. Τζόνσον πήρε την μπάλα. Και τώρα στα χέρια της Άκλη. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Κακή πάσα της Άκλη, η οποία ζητάει και συγγνώμη. Εδώ χάνει την ευκαιρία η ομάδα των Χανίων. Απ' την άλλη έχει την ευκαιρία ο Εύνικος τώρα. Πίεση. Πάνω στην Εμμανουηλίδου από την Κόνιαλη. Να το κλέψιμο από την Γεροστέργιο, θα το ολοκληρώσει, θα προλάβει. Με αυτοδυσία δεν προλαβαίνει. Κερδίζει όμως το χειροκρότημα Γεροστέργιο η Χριστιάνα, η οποία βγήκε πολύ γρήγορα.
Η Μίλιτσα κατεβάζει την μπάλα, πίεση πάλι από τους παίκτες, του Κώστα Κεραμιδά. Φάουλ χαμηλά της Άκη, δεν υπάρχει κάτι. Μετράει το καλάθι. Ό,τι χειρότερο, 84-82 και μία βολή. Τέταρτο φάουλ και για την Άκη. Αστοχή, rebound επιθετικό από την Jones, δεύτερο από την Campbell και νέα επίθεση. Δραματικό φινάλε στο ΕΑΚ Ανίων. Μίλιτσα για τα Χανιά η μπάλα. Πολύ καλή άμυνα από την Σιέρα Τζόνσον. Οι διαμαρτυρίες τώρα από τα κορίτσια του Εύνικου και έχω την εντύπωση ότι θα πάμε στη ρώσικη ρουλέτα των φάουλ από εδώ και πέρα. Για να δούμε. 34,5 δευτερόλεπτα. Πολύ γρήγορα το φάουλ. Άκλη έτοιμη για τις βολές. Μέσα. 85-82. Ματ θρίλερ στο ΑΕΚ Ανίων. Με 2 στις 2 διαφορά στους 4 ξανά. 86-82. Μίλησα. Για 3 δοκιμάζει και ευστοχή απίστευτο από την Τζόουν. 86-85. Και τώρα το φάουλ γρήγορα από την Κεσέ. Είπαμε θα πάει στη γραμμή των φάουλ. Τζόνς η οποία δέχεται, βλέπετε τα συγχαρητήρια από τις συμπαίκτηρες για αυτό το τρίποντο το οποίο πέτυχε. Αστοχή Γεροστέριου. Ευστοχή στη δεύτερη, 87-85. Μία ολόκληρη επίθεση για τον Εύνικο. Να που δεν είναι μακριά το σενάριο της παράτασης. Για δύο, αστοχή, rebound. Είναι για τα Χανιά η μπάλα. Με 7,9 για να ολοκληρωθεί. Αρχικά η κυρία Λαζόγκα έδειξε Εύνικο και τεχνική ποινή στον πάγκο του Εύνικου. Μάλιστα, τεχνική ποινή λοιπόν στον πάγκο του Εύνικου. Η Άκρη θα πάει για βολές στο 87-85. Η κυρία Λαζόγκα η οποία ναι μεν έδειξε στην αρχή, το πήρε πολύ γρήγορα η ίδια πίσω. Και η Άκρη στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Δεν είναι ευστοχή. Time out. 87-85, time out. Η μπάλα για τα Χανιά με 8 δευτερόλεπτα. Οπότε πολύ σύντομα θα δούμε ξανά ελεύθερες βολές. Σε ένα συναρπαστικό πραγματικά μάτς. Ο Εύνικος ο οποίος έχει κάνει ένα επιμέρους 23-15 στο 4ο δεκάλεπτο.
Εύνικος, ο οποίος έχει να περάσει μπροστά από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν είχε προηγηθεί το ξεκίνημα. Με 2-0, με ένα καλάθι από την Κάμπελ. Τα Χανιά τα οποία έχουν χάσει ματσέτσι. Τζόνσον, περνάει ο χρόνος, φαουλ στα 5,3. Σπάνε καρδιές εδώ στο ΕΑΚ Χανίων. Η πρώτη σκόρερ του αγώνα, η Σιέρα Τζόνσον, η οποία έχει 25 πόντους σήμερα. Έχει 9 στις 10 βολές. Και χάνει. 9 στις 11. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει ευκαιρία για τρίποντο ο Εύλικος. Για να κλέψει το μάτς αν δεν μπει η βολή. Μπήκε η βολή για να στείλει το μάτς στην παράταση. 4 δευτερόλεπτα. 3. 2. Φάουλ. Έξυπνο φάουλ. Πολύ έξυπνο από την Κόνιαλη, η οποία εδώ ζητά ένα αντιαθλητικό. Λοιπόν, είναι πολύ έξυπνο γιατί δεν επιτρέπει να στάρουν για 3 πόντους οι παίκτες του Εύνικου. Πάνε στη γραμμή των ελευθέρων βολών και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πετύχουν την πρώτη, να στοχίσουν τη δεύτερη και με κάποιο follow να στείλουν το μάτς στην παράταση. Αυτό είναι μόνο το σενάριο, εκτός για να δούμε κάτι εξωπραγματικό. Τα Χανιά είναι αγκαλιά με την νίκη. Πανέξυπνο φάουλ από την Κόνιαλη στα 8 δεύτερα. Στα 8 δέκατα δευτερολέπτου, συγγνώμη. Είναι εύστοχο. Τώρα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν τα box out. Αυτό που σας είπαμε έγινε, αστόχησε επίτηδες η νίκη για την ομάδα των Χανίων με 88-86. Τα Χανιά τα οποία πετυχαίνουν μια σπουδαία νίκη έχοντας πρώτη σκόρερ τη Σιέρα Τζόνσον με 26 πόντους. Ακολούθησε η Άκλ έχοντας 18, συγγνώμη, η Χάινς 16, η Άκλ 14 για την Γεροστέριου, την Χριστιανά 9 για την αδερφή της, τη Μαριλένα, 5 πέτυχε η Κόνιαλη Σταυρούλα. Ένα συναρπαστικό μάτς, βλέπετε τον coach, τον Κεραμιδά εδώ. Ένα παιχνίδι που πραγματικά κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον όλων όσων το παρακολούθησαν μέχρι και το φινάλε. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε την εικόνα. Και ραντεβού για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των Χανίων. Εδώ η Χάινς, μεγάλη πρωταγωνίστρια και αυτή για την ομάδα των Χανίων. Αφήνουμε ήχο και τα λέμε στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των Χανίων.